Για ένα πράγμα να είστε βέβαιοι, η Eldorado Gold θα φύγει από εδώ πτωχή. Αυτό είναι σίγουρο. Το πόσο δύσκολο είναι αυτό θα μας το εξηγήσει ο αδερφός του Λιστό. Εγώ σήμερα θα έπρεπε να είναι μέρα έτσι χαράς καγόνα, αλλά είναι λύπη. Σήμερα οι δικηγόροι από τα παιδιά του χωριού μας πήραν το κατηγορητήριο, 21 παιδιά. 750 σελίδες πήγαν να τους στηρίξουν όλους σε μια κόλλα χαρτί. Και τι θα γίνει από εδώ και πέρα, κανείς δεν ξέρει. 21 παλικάρια από την περιοχή μας, γιατί. Τους βρήκαν ύποπτους, λέει, γιατί τους πήραν το σάλι από το στόμα και κάναν ταυτοποίηση. Και ξέρετε πώς πήραν. Σύραν 145 ανθρώπους στην ασφάλεια, μικρά παιδιά, κορίτσια, γυναίκες, τους στείλαν ώρες όρθιους για να χάσουν τις δυνάμεις τους. Τους κλωτσούσαν στο γόνατο, χάναν την ισορροπία τους και την ώρα που πέφταν και ανοίγαν το στόμα, τους βάζαν την πατονέτα για να πάρουν σάλιο για να τους ταυτοποιήσουν. Και αυτούς τους ταυτοποίησαν τώρα. 21 παλικάρια τώρα έχουν κατηγορίες, 750 σελίδες. Γιατί, για όλα αυτά που είδατε. Εγώ ούτε ήρωας είμαι, ούτε ποτέ θέλησα να είμαι ήρωας, απλώς είμαι σαν όλους εσάς. Αναγκάστηκα, σύρθηκα σε αυτή την ιστορία. Ξεκίνησα και επειδή ήξερα μερικά πράγματα, κατάλαβα τι θα γίνει και προσπάθησα να πω τους χωριανούς μου και τον άλλον κόσμο στη Θράκη, στο Κυρκής, στην Τουρκία, στη Βουλγαρία, να τους πω τι πρόκειται να γίνει στην περιοχή τους. Και σήμερα προσπαθώ να πω εγώ και όλοι από το χωριό και από τον τόπο μας στην Ελλάδα τι πρόκειται να γίνει. Το είδατε χτες στην Κύπρο. Το ζείτε τώρα 2 χρόνια εδώ. Και αυτό που πρόκειται να γίνει είναι γιατί όλη η Ελλάδα δεν είναι αυτή. Εάν όλη η Ελλάδα γίνει αυτή, τότε τίποτα δεν θα μπορέσουν να κάνουν. Εγώ λοιπόν δεν σας λέω τίποτα άλλο. Όλη η Ελλάδα να γίνουν αυτά τα χωριά που δείχνουν στην Ελλάδα πως πρέπει να παλέψουμε για αυτόν τον τόπο. Και όλοι να θυμηθείτε αυτά τα 21 παλικάρια σήμερα που είναι οικογενειάρχες. Και δεν ξέρουν τι θα γίνει αύριο, γιατί οι ασφαλίτες ή οι αβέριδες του δέντια τι κάναν, τους στηρίξαν λέει, γιατί τους πήραν με αυτόν τον τρόπο και ταυτοποιήσαν το γενετικό υλικό. Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα. Μας παίρνουν σάλιο και μας βγάζουν 750 κόλλες για να μας στηρίξουν στις κόλλες. Μας αφήσαν αυτούς που είμαστε και πρέπει να μας πάρουν και τη γη μας, να τη σκάψουν τη γη μας, να βγάλουν τα απόβλητα, να μας χώσουν όλους μέσα και να ρίξουν από τα απόβλητα να μας σκεπάζουν όλους και την Ελλάδα. Και εμείς λοιπόν, χάρη στον Γιώργο και στον Γιάννη, σας δείξαμε σήμερα έναν τρόπο για να βγούμε από αυτή την ιστορία. Αν δεν παλέψουμε, καμιά ελπίδα δεν έχουμε. Σκεφτείτε μόνο αυτά τα 21 παιδιά σήμερα, γιατί εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Παλεύουμε με θηρία. Εμείς δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις. Αυτό πρέπει να καταλάβετε όμως όλοι είναι ποιο. Ο μόνος τρόπος να κερδίσουμε είναι να σας έχουμε όλους δίπλα, η αλληλεγγύη όλων. Δεν μπορούμε μόνοι μας. Πρέπει να καταλάβει η υπόλοιπη Χαλκιδική, η Θεσσαλονίκη, η Ελλάδα ότι πρέπει να σταθεί στο πλευρό μας. Παλεύουμε με θηρία. Μπορούμε να τους διώξουμε όλοι μαζί. Εμείς δεν θα εγκαταλείψουμε τον αγώνα μας. Αυτά που κάναν, αυτά που είπε ο Τόλης, η τρομοκρατία, η ποινικοποίηση μας εξοργίζουν και η οργή μας δυναμώνει τον αγώνα μας. Σας θέλουμε όλους όμως δίπλα μας. Στον κύριο Αγγελόπουλο, έχετε ασχοληθεί με το ζήτημα του χρυσού σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχετε βρεθεί στη Ρουμανία, στην Κολομβία, ως εξάντας. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες ιδιαιτερότητες ή διαφορές που είδατε στην περίπτωση των μεταλλίων της Κασάνδρας? Όχι. Θέλω να πω ότι όταν λέω όχι, εννοώ ότι οι ομοιότητες σε σχέση με, την απληστία των εταιριών και με την προσπάθεια επιβολής των ορυχείων είναι ακριβώς οι ίδιες. Έτσι. Αν θα έβλεπα μια διαφορά σε σχέση με την Χαλκιδική, θα έβλεπα στο γεγονός ότι κανένας δεν είχε μπει στον κόπο
να ενημερώσει κανέναν για το τι πρόκειται να γίνει εκεί. Όταν λέω κανένας, εννοώ σε εθνικό επίπεδο, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ κάτι. Να βγει η κυβέρνηση και να ανακοινώσει στον κόσμο ότι, παιδιά, εγώ θέλω να κάνω αυτό το πράγμα στη Χαλκιδική, στις Χουργίες. Πράγμα, ας πούμε, για παράδειγμα, που στην Κολομβία έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ή στη Ρουμανία επίσης πάρα πολλά χρόνια. Εδώ, όπως συνηθίζω να λέω, ήταν σαν να μιλούσαμε για κάποια ακατοίκητη περιοχή στον πλανήτη Άρη. Δεν υπήρχε τίποτα. Όπου δεν ζουν άνθρωποι, όπου δεν έχουν ανάγκες κτλ. Αυτό... αυτό θα έβλεπα ως μεγάλη διαφορά, ας πούμε. Κατά τα άλλα, οι αγώνες των ανθρώπων επίσης προσομοιάζουν. Είναι ίδιοι. Δηλαδή, στην Κολομβία μου λέγανε πράγματα που μου θύμισαν πράγματα που άκουσα στη Ρουμανία και στη Ρουμανία πράγματα που άκουσα στη Χαλκιδική. Είναι φοβερό. Και είναι έτσι γιατί η επιχειρηματολογία των εταιριών είναι πάντα η ίδια και των κυβερνήσεων. Ανάπτυξη, μικρό Παρίσι. αυτό είναι η καρδιά των επιχειρηματολογίων, είναι αυτή. Όταν ρώτησα τον Χωσέ Όρο, Όρο σημαίνει χρυσό στα ισπανικά, το επίθετο του αντιπροέδρου της Τόρες. Να σου πω κάτι, γιατί σημαίνει η ανάπτυξη, η εξόρυξη χρυσού σε τεράστιες κλίμακες και όχι σε μικρότερες, παράδειγμα σε υπόγειες Ιρακής κτλ. Γύρισε και μου είπε, Γιώργο, αυτά που λες είναι φαντασία, δεν είναι... Πρέπει να βγει το χρυσάφι τώρα. Τι είναι αυτά που λέτε, δεν είναι να περιμένουμε. Τώρα είναι υψηλές τιμές. Στις ψηλότερες τιμές. Αν μπορούν να το πάρουν σε μια στιγμή όλο, το παίρνουν και φεύγουν. Δεν είναι ένα θέμα. Ψηλότερη τιμή θέλουν να πιάσουν. Συγχαρητήρια για... Αυτό που έμαθα σήμερα, άκουσα στις ειδήσεις, είναι ότι... τα δικαστήρια έκριναν, τώρα ο Άρης Πάγος δεν κατάλαβα καλά, ότι έκριναν ότι στη Χαλκιδική δώσαν άδεια για περιβαλλοντολογικές για να γίνουν αυτά, ότι έκριναν ότι είναι σωστές οι συνθήκες. Και κάτι άλλο που είπε κάποιος κύριος εδώ για τα κόμματα, ότι όντως τα κόμματα δεν πρέπει να βρέχονται, γιατί βλέπω κάτι σημαίες της το ΣΥΡΙΖΑ επάνω και σήμερα κάποιοι από τη Χρυσή Αυγή είπαν ότι είναι, αν κατάλαβα καλά, υπέρ των εργαζομένων, δηλαδή στο ντοκιμαντέρ που υπόθηκε ότι μακριά από τα κόμματα και όλοι πρέπει ενωμένοι να κάνουμε και να διώξουμε αυτό το θηρίο. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινώ από το τελευταίο, δεν υπάρχουν κόμματα σε εμάς. Κανένα. Όλοι όσοι παλεύουμε εκεί, στη ζωή μας παράσαμε από διάφορες ιστορίες, φορέσαμε μπλε, πράσινα, κόκκινα, όλα τα χρώματα. Εκεί δεν υπάρχει ούτε σε εμάς, ούτε στο Κιλκής, ούτε στη Θράκη δεν υπάρχει κανένα χρώμα. Εκεί είμαστε εμείς για τον τόπο μας τελείως ξεκάθαρα. Αυτό που είπατε τώρα για το Συμβούλιο της Επικρατείας, υπάρχει μια κύρια προσφυγή για όλο το πρόγραμμα, η οποία συζητήθηκε στις 6 του Ιούνιου και περιμένουμε ακόμα να βγει όταν θα βγει η απόφαση. Και πιθανολογούμε ότι επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα αργήσει πάρα πολύ να βγει η απόφαση. Αυτό που βγήκε τώρα εχθές και το πήραμε από το, σαν πρόχειρο το Συμβούλιο είναι ένα αίτημα αναστολής εργασιών που έχει σχέση με ένα κομμάτι Natura 2000 εκτάσεως 2,4 στρεμμάτων στην Ολυμπιάδα. Δεν είναι σημαντικό, αλλά είναι μια ιστορία που δεν είναι καλό να γίνεται. Εκείνο που έχει σημασία σε αυτή την ιστορία και όλοι σας πρέπει να το ξέρετε με αφορμή αυτή, στην Ελλάδα για το μεταλλευτικό νόμο που ισχύει από την Ευρώπη με μια συμφωνία, η Natura 2000 για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες δεν ισχύει. Δηλαδή όπου η περιοχή μας έχει χαρακτηριστεί ένα τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, αν ο Μπόβολας αύριο πρωί ή η Ελντοράντο ή οποιοδήποτε πάει να το ρημάξει, μπορεί νόμιμα να το ρημάξει. Και ακόμα στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται να θυγεί ο εθνικός δρυμός από τίποτα, ένα τεντράκι να κόψετε στον εθνικό δρυμό, να πάτε να καπνίσετε ένα τσιγάρο, θα σας συλλάβουν. Στους εθνικούς δρυμούς, με τους ελληνικούς νόμους σήμερα, επιτρέπεται να εγκατασταθούν μεταλλευτικές δραστηριότητες και καθετοποιημένες μονάδες, εργοστάσια μεταλλείων μέσα στους εθνικούς δρυμούς.
Το μόνο που στην Ελλάδα σώζεται από τον νόμο είναι ο πυρήνας του Εθνικού Δρυμού. Εκεί έχουμε φτάσει. Δεν υπάρχει καμία προστασία για τίποτα. Γι' αυτό σας είπαμε αφορμή αυτό που είπε ο κύριος, ότι η μόνη ελπίδα που υπάρχει, δυστυχώς δεν είναι ούτε η δικαιοσύνη πια. Η μόνη ελπίδα που υπάρχει είμαστε όλοι εμείς. Για όλα. Μπορούμε όλα να τα φυλάξουμε και με αφορμή αυτή τη μικρή απόφαση για τα 2,4 στρέμματα της γης, σκεφτείτε ότι στη Χαλκιδική σήμερα είναι 317.000 στρέμματα με δασοκάλυψη 90%. Είναι η μεγαλύτερη δασική περιοχή της χώρας αυτή την έκταση. Όλα τα νερά της Χαλκιδικής, μα όλα τα νερά της Χαλκιδικής πηγαίνουν από αυτή την έκταση. Εάν αυτή η καταστροφή γίνει, ο Χαβρίας δεν θα έχει νερό για να ποτίσει την άλλη Χαλκιδική. Εμείς πίνουμε από αυτή την ιστορία. Και τώρα αυτή τη στιγμή κόβουν 3 ρέματα. Το Καρατζά, το Λοτσάνικο και τον Καρόλακα. Από όπου όλη η περιοχή, από το Στρατόνι, από αυτούς τους ταλέπορους, πίνουν νερό από αυτό που πάνε να καταστρέψουν μέχρι την Ολυμπιάδα. Όλη η περιοχή πίνει νερό από αυτό το βουνό σήμερα. Και ανεβαίνουν αυτά τα ρέματα να τα μπαζώσουν, να τα κάνουν τέρματα αποβλήτων. Αν μπορείτε να το συλλάβετε αυτό το πράγμα. Αλλά αυτή είναι η μοίρα μας. Αν εμείς δεν την πολεμήσουμε. Αυτή είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχει περιορισμένη επέκταση, επίπτωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα δείγμα για να καταλάβετε πώς πολλά πράγματα έχουν μεταλλαχθεί ακόμα και στο επίπεδο του ανωτάτου δικαστηρίου. Το δεύτερο ντοκιμαντέρ θα μπορούσε να είναι ο αγώνας που προκάλεσε το πρώτο. Δηλαδή, αν πράγματι ήταν τόσο βάθος χρόνου, θα μπορούσε να είναι ο αγώνας έτσι, οπότε ήταν πολύ καλό αυτό, συγχαρητήρια. Θα μιλήσω τώρα με ονοματεπώνυμο, γιατί είμαι δημοσιογράφος και αυτά που θα πω θα ήθελα οποιοδήποτε να ψάξει να βρει ότι λέω αλήθεια για αυτά που λέω. Έτσι, να πάρει την ευθύνη. Νόρα Ράλι. Μόνο να μην πλατιάσουμε πολύ. Καθόλου και να δύο. Ναι. Μα στους σκηνοθέτες θέλω να μιλήσω τόσο ώρα. Δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πριν από δύο εβδομάδες, κυριακάτικες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, κάποιοι από εδώ θα πήρατε το βήμα την Καθημερινή, το θέμα του Γεωργιάδη ή οποιοδήποτε, είχαν μέσα από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Το είδατε. Πολύ ωραία. Ένα ένθετο λοιπόν πανάκριβο, τετραχρωμία, πολύ ωραίο, με τίτλο «Η πραγματική κοινωνία της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής ήταν εκεί». Το κείμενο που έγραψα στην εφημερίδα που εργάζομαι εγώ ήταν πάνω σε αυτό. Τι σήμαινε και πώς ήταν δοσμένο. Αν κάποιος το παρατηρήσει, η πραγματική κοινωνία το έχουν οι ίδιοι σε εισαγωγικά. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Οι ίδιοι πιστεύουν ότι δεν είναι αυτή η πραγματική κοινωνία. Υπάρχει ένα βιντεάκι που θα μπορούσε σε συνδυασμό με τον ντοκιμαντέρ να δείτε, όπου είναι πραγματικά ο κύριος που δεν αδυνάτησε όλα αυτά τα χρόνια, ο κύριος Μεταλλορύχος, που σεβόμαστε φυσικά, ο οποίος λέει εμείς θέλουμε τα μεταλλεία, τα ίδια πλακάτ συγκεκριμένα, δηλαδή ήταν πάρα πολύ καλά πληρωμένη μια τέτοια διαδήλωση. Το δεύτερο για τη Θράκη και μια αποκλειστική πληροφορία θα βγει σε μια εβδομάδα, αλλά θα σας δώσω και τα στοιχεία ίσως θέλετε για ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ και να το ακούσουμε και όλοι. Ο κύριος Γιούνκερ, δεν ξέρω πάλι πώς το θέλετε, το γνωρίζετε ίσως κανένας, είναι επίτιμος Θρακιώτης. Αυτό, λοιπόν, και γι' αυτό ξαναείπα και το όνομά μου, για να μην αφησυχθείς κανείς, θα βγει και μπορεί να το διαβάσει. Επίτιμος πολίτης Θράκης ο κύριος Γιούνκερ, θα γίνει ακόμα χειρότερο από ό,τι έγινε, από ό,τι προσπαθούν να κάνουν στη Χαλκιδική, στη Θράκη, γιατί θα την κάνουν ολόκληρη ειδική οικονομική ζώνη, ολόκληρο το γεωπολιτικό αυτό κομμάτι της Ελλάδας θα γίνει αυτό που βλέπουμε τώρα γύρω από ένα χωριό. Και αυτό έχει ξεκινήσει με συγκεκριμένους ανθρώπους που δεν είναι μονοπάχτες, είναι ο Σταϊκούρας, είναι ο Άδωνης, που στον βιντεάκι αυτό έβγαινε και έλεγε «Ποιους θα ακούσουμε, τους ψευτοοικολόγους του Κολωνακίου?» Εγώ δεν είδα κάποιον ψευτοοικολόγο, ούτε κανένα κολωνάκι στα ντοκιμαντέρ των σκηνοθετών μας. Ο Βορύδης και φυσικά η κυρία Χριστοφιλοπούλου. Συγκεκριμένα άτομα και δεν είναι ούτε μόνο Βενιζέλος, ούτε μόνο Παπακοσταντίνου, ούτε μόνο Πάχτας. Αυτά προς να ξέρουμε. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν και στους δύο. Στην Αθήνα, και να μου πείτε, στην Αθήνα έγινε μια συγκέντρωση πριν από μια μισή εβδομάδα υπέρ σας. Δεν ήταν περισσότερο από ότι το ακροατήριο εδώ. Πού είμαστε? Αν ξαναγίνει, ελπίζω τουλάχιστον να είναι ένα ακόμα ακροατήριο. Ευχαριστώ. Να απαντήσω λίγο στο τελευταίο για το συλλαλητήριο. Κοιτάξτε να δείτε, στην Αθήνα, όπως και σε κάθε μεγάλο αστικό κέντρο, έχει εγκατασταθεί ο φόβος.
Το σύστημα έχει κάνει δηλαδή μια χαρά τη δουλειά του εδώ. Δεν χρειάζεται κάτι, κάτι περισσότερο. Αυτό που θέλω να πω δηλαδή είναι ότι την προηγούμενη φορά, ας φύγουμε λίγο από τα μεταλλεία, την προηγούμενη φορά συγκεντρώθηκαν 1.000 άνθρωποι στο Σύνταγμα, πριν από 10 μέρες, πρώτα πόσο ήταν, και φάγανε ξύλο ανέτειο, άγριο ξύλο. 1.000 άνθρωποι ήταν. Δεν αποτελούσαν καμιά απειλή για κανέναν δηλαδή. Έτσι δεν θα συνέβαινε κάτι. Αλλά αυτό είναι, άμα φεύγεις, πλέον έχουμε φτάσει στην εποχή, οπότε αν φεύγεις από την κυρίαρχη αντίληψη, από την κυρίαρχη γραμμή, που σήμερα είναι να καταρρεύσουμε, Παναγία μου, χρεοκοπήσουμε το ευρώ μας, καταθέσεις μας κτλ. Τότε κοντεύεις να χαρακτηριστείς προδότης, ΣΥΡΙΖΑ, άπλητος, δεν ξέρω τι άλλο τώρα φάλλον. Πρέπει να είστε σίγουροι, και αν δεν είστε να γίνετε σίγουροι, ότι αποκλείεται άνθρωποι που αγαπάνε τον τόπο τους, είτε είναι τουρκόφωνοι, είτε είναι ελληνόφωνοι, είτε είναι βουλγαρόφωνοι, θα αφήσουν σε άτομα του επίπεδου του Αδόνιδος να χαράξουν στρατηγική για τον τόπο. Είναι αδιανόητο. Σε εθνικό επίπεδο μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά αν έρθουν στο βουνό, θα πρέπει να πολεμήσουμε στο βουνό. Ξέρετε όμως, ο Άδωνης πήγε. Εμείς δεν πήγαμε εκεί απέναντι. Δεν μπορώ να σας ψέξω εγώ γιατί δεν πήγατε. Θα χαρώ να σας δω την άλλη φορά εκεί. Αλλά λέω. Άτομα σαν τον Άδωνη και τον Ψαριανό ανάμεσα σε τυρί και ουίσκι να χαράξουν στρατηγική για τους ανθρώπους που έχουν μικρά παιδιά είναι αδιανόητο. Ας το ξεχάσουν. Αν μπορώ να ρωτήσω. Ευχαριστώ. Βρήκα πολύ ευρηματικό το τίτλο για τον κύριο Βιερόπουλο. Είναι αυτό πολύ ευρηματικό το τίτλο. Το Κασάνδρα που παραπέμπει και στην ονομασία της περιοχής και στο γνωστό πρόσωπο το ομοιρικό, ας πούμε, και τι αναφέρει. Εξαιρετική ιδέα να έχει αυτό το τίτλο, το ντοκιμαντέρ σας. Και ακριβώς δίνει πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό προϊδεασμό για το τι πρόκειται. Αν υπάρχει δυνατότητα, γιατί εντοπίζω μία έλλειψη και στα δύο ντοκιμαντέρ και αν μπορούμε να την καλύψουμε τώρα με τη συζήτηση. Ακούσαμε για τις 1.500 θέσεις εργασίας που ανοίγει η Ελλάς Gold, που θα γίνουν, ξέρω εγώ, 3.000 ή 4.000 με τα παρελειπόμενο κλπ. Μπορείτε να μας δώσετε μία εικόνα του υπολείπου πληθυσμού της περιοχής που ασχολείται με γεωργία, αλληλεία, υλοτομία, με νοσοκομεία, όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Τι αριθμό ανθρώπων, δηλαδή, ναι, υπάρχει το ότι έχουν 1.500 άτομα δουλειά και θα ήθελα, αν ξέρουμε, να ακούσουμε και το μαρακόματος ποιο είναι. Τα υπόλοιπα άτομα που θίγονται από όλη αυτή τη δραστηριότητα, πέρα από το ότι καταστρέφεται το περιβάλλον κτλ., το υπόλοιπο κομμάτι της οικονομίας περιοχής, πόσο όγκο έχει. Κάθε άλλη οικονομική δραστηριότητα σαγκαλίζεται. Δεν μπορεί να ασκηθεί η αλληλεία, η γεωργία, η μελισσοκομεία, ο τουρισμός. Η περιοχή έχει λιγότερο από 30.000 κόσμο. Ο Δήμος Αριστοτέλη είναι λιγότερο από 30.000. Είναι αυτή τη στιγμή 700-750 άνθρωποι όμοιροι της εταιρείας. Είναι κάποιοι από αυτούς που δουλεύουν από παλιά και κάποιοι που προσλάβανε τώρα με ξεκαθαρίσει που δεν φτάνουν ούτε να γεράσουν το κορίτσι τους όταν έρχονται από τις βάρκες Μπράβου που φυλάνε. Μην ξεχνάμε την πρώτη επίθεση στους αντιδρόμητες, την έκαναν οι ίδιοι στη χειρότερη στιγμή του εργατικού κινήματος της Ελλάδας. Στη χειρότερη. Και πείτε μου ένα μέρος στον κόσμο που να δείτε εργαζόμενο τόσο ταυτισμένο με το αφεντικό του. Ούτε οι securitάτε δεν ήταν τόσο ταυτισμένοι με τον Τσαουσέσκου. Πουθενά. Πουθενά. Ότι από τις 28.000 ανθρώπους κανένας δεν θα μπορεί να δουλέψει σε τίποτε άλλο. Δηλαδή αυτό είναι στο επιχείρημα. Ένα το κρατούμενο, δύο. Μισό λεπτό. Στο επιχείρημα για να καταλάβω των 1.500 θέσεων εργασίας, εγώ καταλαβαίνω από αυτό που λέτε ότι υπάρχουν ξέρω, 15.000. 15.000 στον τουρισμό, το 30% της μελισσοκομείας της Ελλάδας, η γεωργία, το νερό και πάνω από όλα. Η ερώτηση που συσπυρώνει τον κόσμο στη Θράκη είναι, φίλε, εκτός από μελοκάματο, πηγαίνεις τίποτα άλλο στο σπίτι σου, περηφάνεια, πηγαίνεις στα παιδιά σου. Όποιος απαντάει, μη στρατεύεται.